συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες. Η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας της κομμουνιστικής νεολαίας Ελλάδας έξω από τη Γαλλική Πρεσβεία στέλνει μήνυμα αλληλεγγύης στο λαό της Γαλλίας, τους χιλιάδες νέους και νέες, τους μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους που εδώ και μια εβδομάδα βρίσκονται στους δρόμους διαδηλώνοντας ενάντια στο νέο έγκλημα της κρατικής βίας και αστυνομικής αυθαιρεσίας. Καταδικάζουμε τη δολοφονία του 17χρονου αλγερινής καταγωγής ΝΑΕΛ την 3η 27 Ιουνίου 2023, συνατέρ του Παρισιού, τον οποίο πυροβόλησε εξ επαφής αστυνομικός, επικαλούμενος άρνηση συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια τροχαίου ελέγχου. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός. Η νέα ψυχρό δολοφονία από αστυνομικά πυρά έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα θυμάτων της κρατικής καταστολής που εντείνεται στη Γαλλία, την Ελλάδα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη ΣΥΠΑ, σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Είναι σοκαριστικό το στοιχείο ότι στη Γαλλία είναι η 14η δολοφονία μέσα στο 2023 από σφαίρες αστυνομικών για τροχαίες παραβάσεις. Πίσω από το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος, που υμνούν τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, βασιλεύει η απίστευτη αθλειότητα και η καταπίεση των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, η κρατική βία και η άγρια εκμετάλλευση. Αυτό είναι το αληθινό πρόσωπο της αστικής δημοκρατίας. Αυτό είναι το αληθινό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευθύνες της κυβέρνησης Μακρόν, αλλά και όλων των αστικών κυβερνήσεων, για το νέο έγκλημα είναι βαρύτατες. Άλλωστε, το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο του αστικού κράτους είναι αυτό που λύνει τα χέρια των αστυνομικών. Η αναθεώρηση του νόμου από τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Καζνέφ το 2017 είναι αυτή που απελευθέρωσε τη χρήση του όπλου από τις αστυνομικές δυνάμεις για εκφοβισμό και την αντιμετώπιση δραστών περισσότερων αδικημάτων. Καταγγέλνουμε το όργιο καταστολής που έχει εξαπολύσει η δίθεν προοδευτική κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν, που συκοφαντεί τη γνήσια λαϊκή οργή, ταυτίζει τις μαζικές διαδηλώσεις με φαινόμενα εγκληματικότητας. Του ίδιου Μακρόν, που πριν λίγα χρόνια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ φιλοξενούσε στην Πνίκα για να βγάζει λόγους υπέρ της δημοκρατίας. Προκαλεί η γαλλική κυβέρνηση και όσοι μιλούν για συμμορίες, υποβαθμίζοντας ή κρύβοντας τις αιτίες και τα αιτήματα, την απόγνωση που νιώθουν όσοι κατακλείσουν τους δρόμους της Γαλλίας τόσες μέρες. Οι εικόνες με τα τεθωρακισμένα στους δρόμους και τους πάνωπλους αστυνομικούς να πραγματοποιούν συλλήψεις και να εφορμούν κατά των διαδηλωτών αποτυπώνουν την πρόθεση της γαλλικής κυβέρνησης να καταστήλει με κάθε μέσο και τρόπο τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις και αντιδράσεις του λαού και της νεολαίας. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. 45.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες σε ετοιμότητα. Πάνω από 3.000 συλλήψεις. Η πρόθεση της γαλλικής κυβέρνησης να εντείνει την καταστολή δίνει ακόμα περισσότερο αέρα στα πανιά της αστυνομικής αυθαιρεσίας, με αποτέλεσμα να καταγράφονται εξοργιστικές εικόνες όπως αυτή του 9χρονου αγοριού που του πέρασαν χειροπέδες οι πάνωπλοι αστυνομικοί, όταν μάλιστα ο ίδιος ο νόμος απαγορεύει τη χρήση χειροπέδων σε ανήλικους κάτω των 13 ετών. Από την κατασταλτική μανία των αστυνομικών δυνάμεων δεν ξέφυγε ούτε ένας διανομέας στη Μασσαλία που προσπαθούσε να βγάλει το μεροκάματο. Δεν λείπουν ακόμα και απειλές από την κυβέρνηση προς τις εργατικές λαϊκές οικογένειες που απειλούνται με 2 χρόνια φυλάκισης και 30.000 ευρώ πρόστιμο επειδή αφήνουν τα παιδιά τους να τριγυρνούν τη νύχτα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Για να καταστήλει τις λαϊκές κινητοποιήσεις, η κυβέρνηση με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών προχωρά μέχρι και σε διακοπή του διαδικτύου σε συγκεκριμένες περιοχές με το πρόσχημα της αποφυγής οργάνωσης παράνομων ενεργειών. Πρόταση που πρόλαβε να κάνει πρώτος ο γραμματέας του μεταλλαγμένου Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος σε ρόλο λαγού, σε ρόλο θλιβερού υπερασπιστή του αστικού κράτους. Αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά ότι η κρατική καταστολή και η αστυνομική αυθαιρεσία είναι συστατικά στοιχεία ενός κράτους που είναι εχθρικό προς το λαό και την νεολαία, αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της αντιλαϊκής πολιτικής που τσακίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού. Αυτό το κράτος είναι που στοχοποιεί ιδιαίτερα κοινωνικές δυνάμεις που βιώνουν τη φτώχεια, την ανέχεια και την περιθωριοποίηση και που αντιμετωπίζονται ως αποδιοπομπαίοι τράγοι για να δικαιολογηθεί μια βάρβαρη και απάνθρωπη πολιτική. Σε αυτό το έδαφος αντίζουν ρατσιστικές συμπεριφορές, βρίσκουν χώρο αντιδραστικές φασιστικές δυνάμεις να χύσουν το δηλητήριό τους, επιβεβαιώνοντας ότι μόνο τις συστημικές δυνάμεις δεν είναι. Ίσα-ίσα δεν χάνουν ευκαιρία να βγάλουν λάδι τον πραγματικό ένοχο των δεινών που βιώνει η εργατική τάξη και ο λαός,
το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα. Και στη Γαλλία, το ξέσπασμα οργής πυροδοτείται από την ένταση των μεγάλων ταξικών ανισοτήτων, που είναι στο DNA του καπιταλιστικού συστήματος. Στις υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας, περίπου το 18,6% είναι άνεργοι, όταν κατά μέσο όρο σε όλη τη Γαλλία το ποσοστό βρίσκεται στο 8%. Πάνω από τα μισά παιδιά των περιοχών αυτών ζουν σε καθεστώς φτώχειας. Οι νέοι των προαστίων ξεσηκώνονται, γιατί στην πόλη του φωτός δεν βλέπουν καμία αλφίδα φωτός. Καμία ελπίδα για το μέλλον τους, Γάλλοι πολίτες μεν, γεννημένοι στη χώρα, αλλά οι περισσότεροι παιδιά μεταναστών από την Αλγερία, το Μαρόκο, τη Σενεγάλη ή άλλες χώρες της Αφρικής, όπου η Γαλλία είχε ένα σκοτεινό απεικιοκρατικό παρελθόν και σήμερα εκμεταλλεύεται τα παιδιά της σαν φθηνό εργατικό δυναμικό, τα περιθωριοποιεί, τα ματρώνει σε τεράστια συγκροτήματα λαϊκών κατοικιών στα περίπορα των μεγάλων πόλεων. Στο Παρίσι ξυπνάνε μνήμες του 2005, όταν και πάλι από τις εργατικές συνοικίες γκέτο στα προάστια ξέσπασε το κύμα της λαϊκής οργής των σύγχρονων αθρίων της Γαλλίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, με την κινητοποίησή μας ενώνουμε τη φωνή μας με το λαό και την νεολαία της Γαλλίας, που δικαίως ξεχυλίζει από οργή. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους δεκάδες χιλιάδες που έχουν ξεχυθεί στους δρόμους στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις, που διαδηλώνουν για ζωή με σύγχρονα δικαιώματα ενάντια στην κρατική βία και την αστυνομική αυθαιρεσία. Απαιτούμε κι εμείς να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον ΑΕΛ. Το σύνθημα «Τα κέρδη του ΣΥ, οι ζωές μας», που κυριάρχησε στις κινητοποιήσεις για το έγκλημα στα Ντέρμπι, είναι επίκαιρο και ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας. Η οργή και η αγανάκτηση για όλα όσα βιώνουν οι νέοι στη Γαλλία, την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, μπορεί να γίνει δύναμη αγώνα ενάντια στην εγκληματική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβερνήσεων που δολοφονεί. Σε όλη την Ευρώπη, δυναμώνουμε τον αγώνα μας για την ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, του αυταρχισμού. Το σάπιο σύστημα που γίνεται ολοένα και πιο βάρβαρο και δεν μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα που ζει και βιώνει ο λαός. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας για να μπορεί ο λαός και η νεολαία να μορφώνεται, να εργάζεται και να ζει με βάση τις σύγχρονες ανάγκες της, τις σύγχρονες δυνατότητες που διαμορφώνει η πρόοδος των επιστημών και της τεχνολογίας. Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, υπάλληλο λαό γράφει ιστορία. Από την Ελλάδα.